Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε μαζί μας στο στούντιο έναν εκλεκτό επιστήμονα και πολύπειρο σε θέματα ηλεκτρονικής, σε θέματα κομπιούτερ, και θα τον παρακαλέσουμε να μας βοηθήσει σε μια έρευνα για τις κάρτες κοινωνικής ασφαλίσεως, τις ηλεκτρονικές κάρτες γενικότερα και τις περιπτώσεις του φακελώματος της ταυτότητας. Βέβαια, ο κύριος Σταμάτης Κούλουθρος, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε, κύριε Σταμάτη, που ήρθατε στην εκπομπή μας. Είναι ο κύριος Σταμάτης στην ΔΕΗ επί 33 χρόνια. Ασχολείται με την εφαρμογή των κομπιούτερ. Αν θέλετε μπορώ να τα εξηγήσω. Ναι. Έχει πείρα διδακτική. Διδάσκει σε σχολές όπως την Κορέλκο και σε άλλες σχολές για την εφαρμογή των κομπιούτερ. Έχει βαθύ πίστη, φρόνημα του Έλληνα πολίτη που θέλει η πατρίδα μας να έχει μια υπερήφανη παρουσία μέσα στον σύγχρονο κόσμο, και μας είναι απαραίτητος, μια και έχει 33 χρόνια πείρα μέσα σε αυτή την ηλεκτρονική χρήση των καρτών, να μας δώσει πολύτιμες συμβουλές. Η Εκκλησία, ως γνωστόν, δεν ασχολείται μόνο με το λόγο στον άμβονα, ούτε ασχολείται μόνο με την ελεημοσύνη και με την ηθική διάπλαση των ανθρώπων. Η Εκκλησία αγκαλιάζει όλα τα προβλήματα των πολιτών, των πιστών και των απίστων, και θέλει πάντοτε να είναι χρήσιμη σε κάθε πρόβλημα το οποίο ανακύπτει. Από πολύ καιρό έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο έχει ανησυχήσει τους Έλληνες και προπαντός και τους θρησκευόμενους, αλλά και τους μη θρησκευτικούς, θα λέγαμε, θρησκευόμενους και ζηλωτές της πίστεως, και τους αδιαφόρους. Ένα πρόβλημα του ηλεκτρονικού φακελώματος, ποιο μπορεί να συμβεί, να εφαρμοστεί μέσα στις ταυτότητες, να υπάρξει και με barcode ή και με άλλον τρόπο ένα φακέλωμα ηλεκτρονικό. Ομοίως απειλείται ένα φακέλωμα ηλεκτρονικό και στις διάφορες κάρτες που κυκλοφορούν, ομοίως και στις κάρτες κοινωνικής ασφαλίσεως, οι οποίες άρχισαν ήδη να μοιράζονται σε συνταξιούχους. Συγκεκριμένα στη Χαλκιδική και στη Σάμο μοιράστηκαν γύρω στις 37.000 τέτοιες κάρτες κοινωνικής ασφαλίσεως. Δεν ενημερώθηκε ο λαός, δυστυχώς, τι είναι αυτές οι κάρτες, ποια είναι τα θετικά του στοιχεία, ποια είναι τα αρνητικά του στοιχεία. Ούτε ίσως ενημερώθηκε ο λαός και πραγματικά οι χριστιανοί, οι πιστοί, τι σημαίνουν όλα αυτά τα είδη των καρτών που κυκλοφορούν και έχουν κάποια θετικά και κάποια αρνητικά στοιχεία. Δεν θα μπορούσαμε ίσως να αποκλείσουμε τις κάρτες, αλλά δεν θα μπορούσαμε έστω να πούμε ότι αυτά είναι αρνητικά στοιχεία και πρέπει να τα αποφύγουμε. Δεν έχουμε λόγο εμείς οι Έλληνες πολίτες για τις μεταβολές, τις οικονομικοκοινωνικές που γίνονται σε αυτόν τον τόπο. Γιατί μας προκατέλαβε και μάλιστα προεκλογικά το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφαλίσεως και μας είπε δίδονται οι κάρτες. Ποιον ενημέρωσε, με ποια στοιχεία, με ποιες ομιλίες, σε ποιον έδειξε τις κάρτες αυτές, σε ποιον είπε τι περιέχουν, και αν έχουν ύποπτα και απαράδεκτα στοιχεία τα οποία δεν είναι δυνατόν να δεχθεί ο Έλληνας πολίτης. Μήπως του είπε αν τον φακελώνουν, αν τον οδηγούν σε ένα άλλο ΕΚΑΜ. Αυτά δεν τα ακούσαμε, ούτε τα είδαμε γραμμένα, και πρέπει λοιπόν σαν Εκκλησία να δραστηριοποιηθούμε και να πούμε την άποψη την σωστή. Γι' αυτό η Εκκλησία πρέπει να είναι κοντά στον λαό και να αγκαλιάζει τα καθημερινά του προβλήματα. Δεν είναι προβλήματα μόνο πώς θα προσευχηθεί και να εξαγιαστεί. Πρόβλημα είναι και κατά πόσον θα παίρνει τη σύνταξή του. Με ποιον τρόπο. Και αν θα πάρει και την δικαιούμενη αύξησή του. Πρόβλημα είναι εάν ζήσει
ως ελεύθερο άτομο, ως πρόσωπο μέσα σε μια κοινωνία και εάν δεν του χαρκεύσουν δεσμούς εξαρτήσεως, υποτέλειας, δουλείας σε κάποια κέντρα αποφάσεων. Η Εκκλησία λοιπόν έχει το λόγο της στα θέματα. Και καλωσορίσουμε λοιπόν τον κύριο Σταμάτη, τον Κούλουθρο, τον ειδικό επί των θεμάτων και φιλοδοξούμε να κάνουμε ένα γόνιμο διάλογο για να δούμε τέλος πάντων τι έχουμε να πούμε σε αυτό το λαό που αγωνιά και περιμένει να ακούσει κάποιο υπεύθυνο λόγο, τι είναι αυτές οι κάρτες κοινωνικής ασφαλίσεως, τι είναι οι άλλες κάρτες, οι τόσες κάρτες που χρειάζεται κανείς ένα, λέγαμε, κυβότιο μικρό να τις κουβαλάει, εκεί καταντήσαμε. Αντί να πλουστεύσουν τα πράγματα, τα κάνουμε πιο πολύπλοκα και πιο, θα λέγαμε, δύσκολη κάνουμε την ζωή μας. Κύριε Σταμάτη, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Σας παρακαλούμε, ευχαριστώ, λοιπόν, να μας δώσετε τα φώτα σας σε αυτή την εκπομπή για να ωφελήσουμε τον Έλληνα πολίτη. Γιατί... Θα ήθελα να δώσω μια εικόνα στους τηλεθεατές, παρακολουθούν την εκπομπή. Και να συμπληρώσω ή να διορθώσω ορισμένα πράγματα και στη λέξη ειδικός που είπατε, γιατί θα μπορούσα να πω ότι στα θέματα τα τεχνικά και στη σύγχρονη στα επιτεύγματα σύγχρονα της ηλεκτρονικής, ίσως τα παιδιά μας είναι οι τεκμηριωμένοι ειδικοί, γιατί από τον καιρό που ξεκίνησα εγώ δεν υπήρχαν ούτε καν στην Αμερική αντίστοιχα πανεπιστήμια που να έχουν τους κλάδους αυτούς που ζούμε τώρα. Η πείρα μου είναι αυτή που μπορεί να τεκμηριώσει ορισμένα πράγματα, εφόσον ζω μες στο χώρο και σαν δουλειά, σαν επάγγελμα ασχολούμαι με θέματα καταχωρήσεων σε υπολογιστές ή ασχολούμαι με σύγχρονη τεχνολογία, και έτυχε πάρα πολλά χρόνια από τον καιρό που πρώτο βγήκαν οι υπολογιστές, ίσως που πρώτο κυκλοφόρησαν και στην Αμερική, να είχα την ευκαιρία μέχρι και σήμερα να ασχολούμαι με όλα τα μέσα της ηλεκτρονικής καταχώρησης μέχρι τα σύγχρονα λέιζερ και σαφώς και μέσα στο δημόσιο, στο οποίο έχω αρκετά χρόνια υπηρεσία και εφαρμόζω και συστήματα ηλεκτρονικής αρχαιοθέτησης και παρακολούθησης, καθώς επίσης και σαν ελεύθερος επαγγελματίας και με μια εκπαιδευτική πείρα ή και σε σύμβουλος επιχειρήσεων έξω. Όσον αφορά τώρα το σημείο που θέσατε, το περί καρτών, σίγουρα εσείς θα έχετε όλη το κουμάντο στο λόγο που λένε, και επειδή είναι κατά τη γνώμη πολύ διάστατο το θέμα, δηλαδή έχει νομική θέση, κοινωνική διάσταση, πολιτική διάσταση, εθνική διάσταση, θεολογική διάσταση, και σαφώς θα πρέπει να έχουμε μία ξεκάθαρη θέση απάνω στα θέματα της τεχνολογίας για να μπορεί κάποιος που συντονίζει όλο το θέμα, όπως εσείς, να λάβετε τις κατάλληλες αποφάσεις ή σκέψεις πώς ή τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από όλα τη συλλογή αυτών των στοιχείων. Έχει και κοινωνική διάσταση το θέμα. Είπα και εγώ κατά τη γνώμη μου σαφώς ότι έχει και κοινωνική και πολιτική και εθνική διάσταση. Μάλιστα. Αφορά και τον απλό συνταξιούχο του χωριού. Συμφωνώ. Εδώ έχω ένα θαυμάσιο άρθρο από τα Νέα που λέγει «Ταξίδι για τη σύνταξη». Πραγματικά πενώ τον αρθρογράφο αυτόν, τον δημοσιογράφο, γιατί έπιασε ένα ουσιώδες πρόβλημα. Ναι. Οδύσσια των ηλικιωμένων για να φτάσουν στην τράπεζα. Λοιπόν, ένας 90χρονος Αναστάσιος Παπαναστασίου, συνταξίουχος του ΤΕΒΕ, λέγει ότι είναι αναγκασμένος να πάει από τα βαγιά, από τα βάγια των Θηβών στη Θήβα για να εισπράξει στο εξής τη σύνταξή του. Δηλαδή και να κάνει διαδρομή πολλά χιλιόμετρα. Αυτό νομίζω ότι θα προκύψει καθοδόν στις ερωτήσεις που θα μου κάνετε για την ωφελημότητα ή σκοπιμότητα των καρτών, σε τι μπορούν να ωφελήσουν ή να βοηθήσουν. Για να δούμε όμως κάτι σαν προβληματισμό για να κάνουμε ένα ξεκίνημα. Λέγει λοιπόν αυτός ο Αναστάσιος Παπαναστασίου,
Γιατί να μην μου τα φέρνει όπως τόσα χρόνια τώρα ο ταχυδρόμος ή ο αγροτικός διανομέας τα χρήματα της συντάξεως? Αναρωτιέται λοιπόν και δικαιολογημένα. Με μπόρες, λέει, με άγρια χαράγματα, στα άγρια χαράματα, με βροχές και καταιγίδες, να παίρνουμε το λεωφορείο, να πληρώνουμε εισιτήριο 500 δραχμές μέχρι και 1500 δραχμές, να ταξιδεύουμε τόσα χιλιόμετρα, να πάμε με τα πόδια από τη στάση του λεωφορείου στην τράπεζα, να σταθούμε 2-4 ώρες όρθιοι στην ουρά και πολλές φορές να λέμε, μας λένε οι υπάλληλοι, περάστε την επόμενη μέρα. Μα καλά, δεν έχουν κουκούτσι μυαλό? Δικαιολογημένα προβληματίζεται λοιπόν ο κύριος Αναστάσιος Παπαναστασίου, 90 χρονών, τον έχει και φωτογραφία μάλιστα εδώ, και έρχεται και ένας άλλος, Γιώργος Μασούρας, του ΤΕΒΕ και αυτός συνταξιούχος, που μας εκφράζει την αγωνία του, το άγχος του και τον νέο τρόπο με τον οποίο θα εισπράττουν τη σύνταξη. Οι συνάδελφοι μας, λέει, στα γύρω χωριά που αριθμούν πάνω από 40, είναι υποχρεωμένοι να διανύουν μέχρι και 80 χιλιόμετρα. Και φυσικά παρουσιάστηκε αυτό ως εξυπηρέτησης και με ένα έγγραφο το οποίο συλλεφερειπίν το, να πούμε, ένα ταμείο, το ΤΕΔΕ. Ένα ενημερωτικό σημείωμα, το παρόν ενημερωτικό σημείωμα να διαβαστεί προσεκτικά. Το διάβασαν οι αξιόλογοι αυτοί, θα λέγαμε, γέροντες συνταξιούχοι, και πού καταλήγουν? Ενώ λέγει, διατείνεται αυτό το έγγραφο ότι είναι στην ευχάριστη θέση η υπηρεσία να σας πληροφορήσει ότι από τη σύνταξη του μηνός Νοεμβρίου 1993, πληρωμή 1η-10η 1993, η καταβολή θα γίνει με εφαρμογή ενός νέου ηλεκτρονικού συστήματος. Δεν θα στέλνονται πλέον επιταγές στα σπίτια με τον ταχυδρόμο που χτυπάει την πόρτα και δίνει μέσα στο σπίτι του δικαιούχου την σύνταξη που αναλογεί με επιταγή, αλλά θα πηγαίνει ο δικαιούχος στην τράπεζα, ταξιδεύοντας χιλιόμετρα με τις αντικρότητες αυτές για να εισπράξει μια σύνταξη. Δείχνοντας μάλιστα και τον ειδικό αριθμό μητρό. Επειδή με τις γνώμης, πατέρα Εμμανουήλ, ότι πάτε σε μια εξειδικευμένη τώρα δίσως που μας ενδιαφέρει περισσότερο, θα έλεγα ότι καλύτερα να μιλήσουμε από τεχνικής απόψεως για το λόγο που είμαι και εδώ. Γενικά για την έννοια κάρτας, η οποία καλύπτει τεράστιο χώρο, η λέξη κάρτα, και από εκεί και πέρα σαφώς αφορά και το θέμα της αξιοδότησης. Το θέμα που θέλει, σίγουρα θέλει μια ανάλυση. Οφελιμότητας, σκοπιμότητας. Εμείς πιάνουμε ένα ζωτικό πρόβλημα των ανθρώπων μας. Ναι, μήπως οι τηλεθεατές όμως θα επιθυμούσαν να ακούσουν περί καρτών σφαιρικά πρώτα. Βεβαίως. Και μετά να προχωρήσουμε στη λεπτομέρεια της ωφελιμότητας ή σκοπιμότητας. Ξεκινούμε από ένα καυτό πρόβλημα. Σωστό, αυτό για είναι. Για να δούμε πλέον την προέκταση. Το κάνετε για να δελεάσετε την προσοχή στο πλέον ενδιαφέρον θέμα.